Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η είδηση της Πάτρας και της Δίκης Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Βαρύδα το πλήγμα από τις καταστροφές στη Θεσσαλία στο ζωικό κεφάλαιο, καθώς χάθηκαν πάνω από 120.000 πρόβατα. Οι βιομηχανίες θα δώσουν προτεραιότητα στις εξαγωγές φέτας και αναμένεται να υπάρξουν ελλείψεις στην αγορά που θα ανεβάσουν πάλι τις τιμές, ίσως και στα 20 ευρώ το κιλό. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα λέγαμε και χθες από το δελτίο μας. Μέρα με τη μέρα. Έχουμε και νεότερες πληροφορίες, καθώς και στην επιποδός βρίσκονται και οι παραγωγοί στην περιοχή των Καλαβρίτων, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί κοιτάξτε να δεις, υπάρχει αυτές τις τελευταίες ώρες, από ό,τι πληροφορούμαστε και από την Ομοσπονδία των συνεταιρισμών, των αγροτικών συνεταιρισμών, που υπάρχει συνεργασία για την διοργάνωση μιας αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, για την αντιμετώπιση των βασικών πρώτων αναγκών, αλλά και βέβαια για την προστασία των εναπομείνατων κοπαδιών του ζωικού κεφαλαίου που έχει διασωθεί από αυτή την τεράστια πλημμύρα. Ο κύριος Ατολιάς, ο Παύλος Ατολιάς, που είναι ο πρόεδρος στην Ένωση Καλαβρίτων και παράλληλα είναι και πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας των Συνεταιριστικών Οργανισμών, μας ανέφερε ότι έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία και με το Μέγαρο Μαξίμου για αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Έχει καλέσει όλους τους συνεταιρισμούς μέλη της αυτής της Ομοσπονδίας για να συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο που υπάρχει και βέβαια ζητά παράλληλα και ένα ολιστικό σχέδιο ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο της Θεσσαλίας που έχει πληγεί, βέβαια εκεί είναι η μεγάλη καταστροφή. Υπάρχει ακόμα η καταστροφή που έχει καταγραφεί φέτος το καλοκαίρι στην περιοχή του Εύρου και βέβαια όλες οι υπόλοιπες καταστροφές στην πρωτογενή παραγωγή από τις χειρικές συνθήκες. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά τη Θεσσαλία και το ζωικό κεφάλαιο, υπολογίζεται ότι 120.000 πρόβατα έχουν χαθεί στην πλημμύρα. Βέβαια, ακόμα είναι εκτίμηση αυτή, δεν είναι ακριβής καταμέτρηση. Να σου πω, αρκεί μόνο να σου πω ότι στη Θεσσαλία παράγεται το 30% του γάλακτος από πρόβη, είτε είναι πρόβιο, είτε κατσικίσιο, είτε αγελαδινό, και όλο αυτό δημιουργεί και την πρώτη ύλη, όπως είπαμε, για την παραγωγή της φέτας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αμέσως η έλλειψη της πρώτης ύλης θα οδηγήσει σε έλλειψη και του παραγόμενου προϊόντος, της φέτας δηλαδή, και γι' αυτό εκφράζονται ήδη από τώρα και για φόβους. Και βέβαια στην αύξηση της τιμής, αυτό είναι το πιο αυτό που μας... Να σου πω, Έφη, ότι ήδη ακούγονται κάποιες πληροφορίες για τιμές που μπορεί να δούμε και ακόμα και 20 ευρώ το κιλό τη φέτα. Έτσι, αντιλαμβάνεσαι σε τι εξωπραγματικές καταστάσεις οδηγούμαστε. Από τη μία μεριά το λάδι με 8 ευρώ το λίτρο, από την άλλη 20 ευρώ η φέτα το κιλό. Καταλαβαίνεις γιατί κόστος μιλάμε, έτσι, για βασικά προϊόντα διατροφής στο ελληνικό τραπέζι. Να σου πω ότι υπήρξε χθες και σύσκεψη των παραγωγών στη Θεσσαλία μαζί με τους βιομήχανους, γιατί η Θεσσαλία έχει μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τυροκομικών προϊόντων, γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων. Τυράς, Όλυμπος, Λαφάρμ είναι από τις τρεις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, αυτές οι γαλακτοβιομηχανίες, οι οποίες παράγουν, όπως είπαμε, σημαντικό ποσό φέτας. Τώρα, όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί και σε επιπτώσεις ίσως και στις εξαγωγές. Να σου πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι εξαγωγές φέτας είχαν σπάσει κάθε ρεκόρ και από ό,τι καταλαβαίνουμε οι εταιρείες αυτές δεν θα επιτρέψουν, ή τουλάχιστον στο βαθμό που μπορούν, να χαλάσει όλο αυτό το καλό κλίμα που υπήρχε με τις εξαγωγές. Οπότε μάλλον παίρνουμε το σήμα ότι θα δώσουν το βάρος στις εξαγωγές, οπότε υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι μπορεί να παρουσιαστεί έλλειψη του προϊόντος από την ελληνική αγορά, για να μην χαλάσει αυτή η αλυσίδα των εξαγωγών. Αυτό... Σίγουρα οι εξελίξεις, τις εξελίξεις θα τις βλέπουμε μέρα με την ημέρα, αλλά υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα και ανάλογα και με τα αποθέματα στις βιομηχανίες, πότε θα δούμε τις πρώτες ελλείψεις? Κοίταξε, μπαίνουμε στην περίοδο της εισκόμησης της νέας περίοδου για την παραγωγή των τυροκομικών προϊόντων. Αυτή την περίοδο, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι οι τιμές που δίνουν οι έμποροι για την αγορά του γάλακτος. Ήδη στην περιοχή της δική μας ακούγαμε κάποιες πληροφορίες ότι το πρόβιο γάλα αναμένεται να φτάσει ακόμα και σε τιμές 1,80 ευρώ το κιλό, από 1,60 που αγοραζόταν πέρσι, στην περσινή περίοδο. Η νέα γαλακτογονική περίοδος οδηγεί σε αυτές τις, την τιμή του προϊόντος σε αυτά τα επίπεδα. Οπότε καταλαβαίνεις, αυτή η τιμή ήταν πριν από την καταστροφή στη Θεσσαλία.
Τώρα με την καταστροφή στη Θεσσαλία δημιουργούνται καινούργιες συνθήκες. Οπότε δεν το ξέρουμε. Σίγουρα όμως μέσα στον Οκτώβριο θα διαφανεί όλη αυτή η ζημιά, τι επίπτωση θα έχει στη συνολική παραγωγή και κατά συνέπεια και στις δικές μας τσέπες ως καταναλωτές. Τώρα είπες αρχικά, Σωτήρη, ότι και η παραγωγή, η περιοχή των Καλαβρίτων συγκεντρώνει ανθρωπιστική βοήθεια για τους πληγέντες στην Θεσσαλία. Η Αχαΐα, πρέπει να πούμε, έδειξε την αλληλεγγύη της για ακόμη μια φορά στους συνανθρώπους μας. Έχουν συγκεντρωθεί αρκετά μεγάλες ποσότητες με είδη πρώτης ανάγκης από φορείς και συλλογικότητες. Τι απομένει, πού βρισκόμαστε, Σωτήρη? Ναι, ήδη το εργατικό κέντρο ήταν το πρώτο που οργανώθηκε και αντέδρασε πάνω απέναντι σε αυτή την κατάσταση που έχουμε στην Θεσσαλία. Από την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας ξεκίνησε να συγκεντρώνει ανθρωπιστική βοήθεια. Χθες ολοκληρώθηκε, θα λέγαμε, η πρώτη παρτίδα αποστολής. Σήμερα ξεκίνησε φορτηγό, μια ανταλίκα με όλα τα είδη ανθρωπιστικής βοήθειας που είχαν συγκεντρωθεί. Κυρίως τρόφιμα μακράς διάρκειας, αλλά και χαρτικά από ό,τι μάθαμε, γιατί καταλαβαίνεις, με όλη αυτή την πλημμύρα δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Και βέβαια ακολουθούν και άλλοι φορείς. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ξεκινήσει, ο Δήμος Πατρέων και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, συνεργασία, και η Περιφέρεια. Και η υπόλοιπη Δήμη. Να σου πω εδώ ότι η Περιφέρεια έχει και έναν άλλο επιπλέον ρόλο, γιατί συνεργαζόταν και με μια εταιρεία σε μόνιμη βάση, με εργολάβο, για την απομάκρυνση ζώων που έχουν πεθάνει, που πεθαίνουν στην Ήπεθρο. Γιατί ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία καύσης σε κλιβάνους συγκεκριμένους. Δεν είναι μια απλή τυπική διαδικασία με ταφή. Ακολουθείται υγειονομικός τρόπος για την καύση αυτών των ζώων που πεθαίνουν. Και η εταιρεία αυτή έχει επιστρατευθεί και δόθηκε και η άδεια και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να συνδράμει σε όλη αυτή την εκστρατεία που γίνεται και που ξεκινάει και που ακόμα θα λέγαμε ότι είναι πολύ στην αρχή για την απομάκρυνση των πεθαμένων, των πνιγμένων ζώων από την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Και όπως καταλαβαίνεις, και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με το δικές της δυνάμεις συνδράμει σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Σωτήρη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου εκεί οι εργαζόμενοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, μιλούν για αποδεκατισμό του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, αλλά και ελλείψεων σε κλινικές. Αιτία, όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, μη πρόσληψη σε προσωπικό τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια. Επίσης, ένα άλλο βασικό ζήτημα που θέτουν είναι η λειτουργία άτυπης κλινικής COVID μέσα σε κλινική με χειρουργημένους ασθενείς. Εν αναμονή νέα συνάντηση με την διοίκηση, τελούν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, που όχι μόνο δεν έχουν δει μία μόνιμη πρόσληψη την τελευταία πενταετία, αλλά βιώνουν τη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού με τις συνταξιοδοτήσεις και τις μετακινήσεις από κλινική σε κλινική. Τα προβλήματα στα νοσοκομεία είναι γνωστά και μήνα με το μήνα ακόμη χειροτερεύουν. Και χειροτερεύουν για την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει. Αυτό βέβαια το εστερνίστηκε και ο ίδιος ο Υπουργός, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στην πιο χειρότερη του καμπή. Βέβαια όμως ακόμη δεν έχουμε δει κάτι το διαφορετικό που να έχουμε έτσι μια προσυνθετική κατεύθυνση. Έχουμε βομβαρδιστεί όπως και ολόκληρη η κοινωνία ότι για προσλήψεις στα νοσοκομεία, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία μόνιμη πρόσληψη, όχι μόνο τώρα στην καινούρια κυβέρνηση, αλλά και από την προηγούμενη κυβέρνηση, την προηγούμενη τετραετία, δεν έχει έρθει καμία μόνιμη πρόσληψη στα δημόσια νοσοκομεία. Και αυτό επιτείνει χειρότερα την κατάσταση. Οι κλινικές χρειάζονται ενδυνάμωση σε εκπαιδευμένο προσωπικό για την παροχή τάχης βοήθειας στους ασθενείς και οι εργαζόμενοι καλούν τη διοίκηση να προωθήσει στο Υπουργείο τις αυξημένες ανάγκες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Και σε εμάς έχει δημιουργήσει τεράστιες δυσλειτουργίες, έτσι ώστε και έχουμε αναγκαστεί και εμείς το Σωματείο στην ίστατη προσπάθεια που έχουμε και έχουμε καλέσει την διοίκηση σε συνάντηση για όλα αυτά τα ζητήματα. Και η υποστελέχωση έχει δημιουργήσει πολλά και λειτουργικά προβλήματα και στις κλινικές και με μετακινήσεις προσωπικού από κλινική σε κλινική. Δεν μπορεί, δεν νοείται επιστήμονας υγείας, νοσηλευτής και άλλες ειδικότητες. 2 μέρες, 3 να δουλεύει σε ένα αλφα τμήμα χειρουργικό και στις επόμενες 2 μέρες της εβδομάδας να δουλεύει σε ένα άλλο τμήμα παθολογικό.
η επιστήμη και η νοσηλευτική επιστήμη, αλλά και η ιατρική επιστήμη, τι είναι προς την εξειδίκευση, δεν μπορεί να είμαστε όλοι για όλα. Την ίδια ώρα απαιτούν να επαναλειτουργήσει η κλινική COVID που έκλεισε τον Αύγουστο, καταγγέλλοντας ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί μια άτυπη κλινική για περιστατικά κορονοϊού που είναι αυξημένα μέσα στην κλινική της πλαστικής χειρουργικής, κάτι που είναι απαράδεκτο και εγκυμονεί τον κίνδυνο μόλυνσης για τους χειρουργημένους ασθενείς. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια αύξηση κορονοϊού, όχι όπως πέρυσι. Όμως και στο νοσοκομείο μας αυτή η αύξηση έχει δημιουργήσει προβλήματα. Έχει κλείσει από τον Αύγουστο μήνα η κλινική COVID. Διαχέονται σε διάφορες κλινικές τα περιστατικά αυτά κορονοϊού. Έχουμε μία άτυπη, και το τονίζω αυτό άτυπη, γι' αυτό και σε συνάντηση με τη διοίκηση αυτό θα το τονίσουμε, μία άτυπη κλινική COVID μέσα στην πλαστική χειρουργική, που αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν νοείται μέσα σε χειρουργικό τομέα να υπάρξουν κλινικοί με λοιμώδη νοσήματα. Και αυτό θα είναι και το πρώτο στην ατζέντα μας, ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα και δυσλειτουργίες και να εκθέτουμε σε κίνδυνο και τους ασθενείς πάνω απ' όλα, αλλά και το ίδιο το προσωπικό. Τα προβλήματα λοιπόν στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας καλά κρατούν. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Οι πλημμύρες είναι το θέμα, το αντικείμενο συζήτησης αυτές τις ημέρες, καθώς ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ναι, είναι γεγονός ότι τα λεγόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα μάλλον θα είναι στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας πλέον από εδώ και πέρα, διότι η κλιματική αλλαγή και κρίση, η περιβόητη και η περιγραφόμενη, μάλλον δεν είναι απλώς λόγια, ούτε είναι κάτι που στο αόρατο μέλλον θα έρθει. Είναι εδώ, είναι ζωντανή, τη βλέπουμε και βέβαια υφιστάμεθα τις συνέπειες. Ωστόσο, επί σειρά ετών η πολιτεία είχε λάβει υπόψη σοβαρά την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειες. Και πληρώνουμε τώρα τις συνέπειες μόνο της κλιματικής αλλαγής ή και τις συνέπειες της προχειρότητας με την οποία γίνονται τα έργα στο βωμό του κέρδους ενδεχομένως κάποιες φορές. Ακούστε να δείτε, δεν υπάρχει συνολικά μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισης της χώρας και ιδιαιτέρως των περιοχών οι οποίες είναι πιο ευάλωτες, οι οποίες άλλοτε είχαν λίμνες ή σε μάσα, σας πάρω εγώ τον κάμπο των δικών μας, γύρω από τα χωράφια μας είχαμε 10 μικρές λιμνούλες, τις λεγόμενες λούτσες, που εκεί μαζευόταν το νερό και διοχετευόταν. Μετά την ξηρασία λοιπόν των τελευταίων ετών, όλα αυτά μπαζώθηκαν και έχουν γίνει χωράφια. Μην νομίζετε, αυτά τα φαινόμενα θα επαναληφθούν και οι χώροι αυτοί θα ξαναγίνουν λιμνάζοντα νερά. Αυτά δεν έχουν που να πάνε πλέον, ούτε να παροχετευτούν πουθενά. Άρα πού θα διοχετευτούν? Στα σπίτια και στις περιουσίες του κόσμου. Άρα χρειαζόμαστε μια συνολική αντιμετώπιση αντιπλημμυρικής προστασίας και κατοικημένων περιοχών και καλλιεργούμενων εκτάσεων. Ανταυτού όμως βλέπουμε τη σημερινή κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το τωρινό, να αφαιρεί περίπου τα 800 εκατομμύρια έβγαλε λόγω ανοριμότητας μελετών για τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν. Φανταστείτε λοιπόν με τι προχειρότητα αντιμετωπίζουμε την κλιματική κρίση, με τι προχειρότητα αντιμετωπίζουμε τη θωράκιση της χώρας, και το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο. Αυτό που είδατε στη Θεσσαλία, μην τρομάξετε αν το κάνει ο Κηφισός στην Αθήνα, μην τρομάξετε αν το κάνει ο Ηλισσός, μην τρομάξετε αν το δούμε εδώ. Ούτε θα είναι πρωτόγνωρο, ούτε θα πέσουμε από τα σύννεφα. Άρα από τώρα πρέπει να γίνει και μελέτη και ορίμανση έργων και τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτά τα δις εκεί τα οποία μοιράζονται κατά το δοκούν και σε ημετέρους από ό,τι φαίνεται, διότι είναι άγνωστες οι διαδρομές αυτές τις οποίες ακολουθούν, να υπάρχει πρώτον διαφάνεια και δεύτερον σοβαρή αντιμετώπιση, μελέτη, εκτέλεση και παρακολούθηση πάνω απ' όλα των έργων. Έκανα ερώτηση στη Βουλή, εχθές την κατέθεσα, για τα αντιπλημμυρικά έργα παρά την Ολυμπία Οδό. Αυτό ήταν και το επόμενο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα μου πείτε μικροπράγματα, αλλά όταν εμένα είναι όμως ένα θέμα παλιό αυτό. Και γνωστό, παλιό και γνωστό.
Οι μελέτες, έχω πει και άλλοτε, κυρία Καρούνια, και γελάγαμε, ότι όταν οι μελέτες γίνονται σε κλειστά γραφεία των Αθηνών, οι τεχνοκράτες στο χάρτη σχεδιάζουν. Τις γράνες λοιπόν και τα χαντάκια δεν μπορούν να τα προβλέψουν από εκεί. Θέλει αυτοψία και παρουσία εκεί ή οι τοπικοί παράγοντες να υποδεικνύουν. Εδώ δεν έγινε τίποτα από αυτά. Δηλαδή διευθετήθηκαν οι χήμαροι και τα λαγκάδια, αλλά οι γράνες και τα χαντάκια τα κλείσαν όλα. Εμένα που είμαι παρακείμενο της Ολυμπίας Οδού, έχει σηκωθεί ο δρόμος περίπου, γιατί είναι κόμβος εκεί στα Καραϊκά, 6 μέτρα, 7 μέτρα. Λοιπόν, κλείστηκαν οι γράνες. Πού θα πάνε τα νερά? Θα πνιγούμε. Καλλιέργειες, ελιές, ό,τι θέλετε. Θα πνιγούμε. Τι θα λέμε μετά? Θα ουρλιάζουμε στην τηλεόραση, θα χτυπιόμαστε, θα κοπανιόμαστε, θα τραβάμε τα μαλλιά μας ότι πνίγει, κάτι μου φταίει ο Θεός, μου φταίει η κακοκαιρία, μου φταίει το ακραίο καιρικό φαινόμενο? Όχι. Αλλά μου φταίει η Ολυμπία Οδός? Ούτε αυτοί μου φταίνε. Μου φταίει ο έλεγχος του κράτους. Οι εποπτεύοντες και οι επιβλέποντες μηχανικοί και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν είναι δυνατόν να μην είναι παρούσες. Δεν είναι δυνατόν επί τόπου να μην διευθετούν τα ζητήματα αυτά. Δεν μου φταίει μόνο ο παραχωρησιούχος, εκείνος τη δουλειά του κάνει. Πώς θα βγάλει περισσότερα λεφτά και πώς θα ξοδέψει λιγότερα. Ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα, κύριε Παναγιωτόπουλε, τώρα για τα μέτρα στήριξης προς τους πληγέντες από την κυβέρνηση. Γιατί γελάτε, θα μου πείτε. Γιατί, αν πάρω το δικό μου παράδειγμα για τα μέτρα στήριξης των πυρκαγιών της υγείας, δεν έχω δει ευρώ ακόμα, παρότι μας κάει και ένα περιβόλι δεντροπερίβολο με πορτοκαλιές 15 στρέμματα, δεν έμεινε ούτε φυλλαράκι και δεν έχουμε πάρει ευρώ ακόμα. Και βέβαια όταν ακούσαμε τα μέτρα τότε ήμασταν περιχαρείς, μπράβο, γενναία μέτρα, πραγματικά θα μπορέσουμε να το ανασυγκροτήσουμε, να το ξαναφτιάξουμε κτλ. Πώς είναι δυνατόν εγώ τώρα να πιστέψω αυτά τα μέτρα όλα ότι θα γίνουν πράξη και ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα? Με συγχωρείτε, είμαι δύσπιστος. Πρέπει να βρούμε κανένα καινούριο, ναι, που δεν έχει ιδέα από την ελληνική πραγματικότητα και από τα εξαγγελθέντα, για να πει μπράβο, ωραία μέτρα. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Δεν μου επιτρέπεται δηλαδή ύστερα από την κοροϊδία που έχουμε φάει μέχρι σήμερα. Εσείς το λέτε βάσει της δικής σας εμπειρίας. Ε, τι άλλο. Δεν μου χρειάζεται άλλη μαρτυρία. Όπως όμως τη δέσμη μέτρων που ακούσατε, αν αυτά υλοποιηθούν? Πρώτον, δεν θα υλοποιηθούν. Δεύτερον, ακούστε να δείτε, δεν μπορεί να αποκατασταθεί η καταστροφή που έχουν πάθει οι άνθρωποι για πάρα πολλούς λόγους. Τι θέλετε, να πάρουμε τους κτηνοτρόφους? Μάλιστα. Είναι δυνατόν εκεί να αποκατασταθεί ένα ποινιοστάσιο απλώς με μέτρα στήριξης? Γιατί είναι πολλοί οι λόγοι, είναι οικονομικοί, είναι της παραγωγικής ανασυγκρότησης, είναι της υποδομής τους, είναι της ψυχολογίας τους, είναι των υπολείπων συνθήκων του περιβάλλοντος που έχουν διαμορφωθεί εκεί, των ιδιαίτερων τοπικά, είτε γεωλογικά, είτε ατμοσφαιρικά, είτε... Είναι δηλαδή ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, στο οποίο το κράτος, η κυβέρνηση και εμείς, οι φορείς όλοι και οι περιφέρειες και οι δήμοι θα πρέπει να σταθούν δίπλα στον κόσμο, πρώτα απ' όλα να τον στηρίξουν και δεύτερον γενναία να τον επιχορηγήσουν για να μπορέσει να αποκατασταθεί και ο κάμπος ο Θεσσαλικός, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο μεγάλος τροφοδότης της ελληνικής κοινωνίας και παραγωγής, να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια του και να αρχίσει η παραγωγή του, που βέβαια και αυτό θέλει χρόνια, θέλει πάλι. Χρόνια. Μην νομίζετε ότι είναι απλή υπόθεση. Μια πενταετία, αλλά θέλω να πω τα μεγάλα. Ναι, είδατε τα μεγαλεπίβολα σχέδια αποξήρανση τη Κάρλα, α πούμε, των λιμνών και τα λοιπά, τόσε χιλιάδε στρέμματα. Είδατε ύστερα από πόσα χρόνια τα ξαναβρίσκουμε μπροστά. Άρα σε αυτό η φύση. Δίκιο. Ναι, η παρεμβάση στη φύση που κάνουμε μου φαίνεται. Να πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Βαρύ το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παναγιωτόπουλε, εν όψη και των ισοκομματικών εκλογών? Λογικό είναι να είναι βαρύ, γιατί έφυγε ο αρχηγός, ο φυσικός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν μια ολοκληρωμένη έτσι προσωπικότητα και μεγάλης κομματικής εμβέλειας αλλά και εθνικής εμβέλειας, κατοχυρώθηκε ως πρωθυπουργός και στη χώρα και στο εξωτερικό με μεγάλη ακτινοβολία και σε τελική ανάλυση επιβαλόταν ο λόγος του νοερά προς τον κόσμο και τύχανε του αντίστοιχου σεβασμού. Οπότε σήμερα περνάμε μια κρίση, πιστεύω ότι θα επιλέξουμε μεταξύ των υποψηφίων
όποιον εκλεγεί ως αρχηγό και σιγά σιγά θα βρούμε τον δρόμο μας είτε ως αξιωματική αντιπολίτευση είτε ως ένα κόμμα πυλώνας του προοδευτικού χώρου που θα πρέπει να διαμορφώσει την πρόταση διακυβέρνησης από την άλλη πλευρά προς όφελος του λαού και της χώρας. Το προεκλογικό κλίμα εσωκομματικά πώς θα το σχολιάζετε, γιατί εξαπολύονται βολές μεταξύ των υποψηφίων και πάρα πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται πώς θα είναι η επόμενη μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εντάξει, πιστεύω ότι ο εσωκομματικός έτσι διάλογος κινείται σε καλά επίπεδα και κόσμια και πολιτισμένα. Δεν νομίζω ότι έχουμε ακρότητες. Είναι μέσα στα πλαίσια της αντιπαράθεσης προσωπικής και πολιτικής, των προτάσεων που ο καθένας προβάλλει για την διέξοδο της κρίσης του κόμματος και της κοινωνίας. Δεν νομίζω ότι έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, ομαλά θα πάμε και σε αυτό συμβάλλουμε όλοι, γιατί και εγώ έχω πει, γιατί πήγα σχεδόν σε όλους τους υποψηφίους, ότι όταν με ρωτάτε με ποιον είναι, είμαι με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πρώτα πρέπει να διαφυλάξουμε την ενότητα του χώρου ως υποχρέωση προς την κοινωνία. Είστε αισιόδοξοι για τη συμμετοχή? Είναι ένα στοίχημα η συμμετοχή? Ναι, βεβαίως. Στις εκλογές. Ναι, εγώ ήμουν από αυτούς βέβαια που μειοψήφισαν να μην γίνουν οι εκλογές τώρα, να πάνε πολύ αργότερα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Η πλειοψηφία όμως αποφάσισε αυτό, αυτό κάνουμε σήμερα να γίνουν τώρα. Παλεύουμε για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Δεν νομίζω ότι θα πιάσουμε τα νούμερα που έπιασε ο Τσίπρας, αλλά πιστεύουμε ότι η συμμετοχή θα είναι ικανοποιητική και μην ξεχνάτε και τους καιρούς που ζούμε. Είναι και όλη αυτή η κατάσταση στη χώρα σήμερα, η οποία είναι δυσμενής και τώρα όταν πνίγει το άλλος ή όταν κάθε μέρα ανακοινώνουμε... Βέβαια, πνιγμένους τώρα τι να λες, ήταν οπότε, να ψηφίσεις. Οπότε τα σχόλια από την Δευτέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, να σε ευχαριστήσω. Θα είμαστε εδώ. Ευχαριστώ. Να σε ευχαριστήσω. Καλό σας βράδυ. Έπεσαν σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, οι υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου της Πάτρας για τη διοργάνωση του φεστιβάλ για την υποδοχή των φοιτητών. Θα διοργανωθεί το συγκεκριμένο φεστιβάλ, διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μεταξύ των εκδηλώσεων περιλαμβάνονται επισκέψεις στη βιομηχανική περιοχή και στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου, στο πλαίσιο διασύνδεσής του με τις δυνάμεις της αγοράς. Το Welcome to Up 2023, το φεστιβάλ υποδοχής νέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, επιστρέφει τον Οκτώβριο ανανεωμένο, διευρυμένο και με πλήθος νέων εκδηλώσεων, ως ο νέος μεγάλος θεσμός νεολαίας του φθινοπόρου στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα με σύνθημα «Κάθε φθινόπορο πάμε Πάτρα». Μάλιστα, σήμερα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπέγραψε με το Πανεπιστήμιο Πατρών προγραμματική σύμβαση μέσω της οποίας θα γίνει η χρηματοδότηση της διοργάνωσης. Είμαστε σήμερα εδώ για να υπογράψουμε μία προγραμματική σύμβαση μεταξύ Πανεπιστημίου και Περιφέρειας, με την οποία η Περιφέρεια συνεισφέρει στη διοργάνωση του δεύτερου φεστιβάλ καλωσορίσματος των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το γνωστό Welcome Up. Θέλω να πω ότι χωρίς την Περιφέρεια ούτε το περσινό θα γινότανε έτσι όπως έγινε, ούτε το φετινό θα γίνει έτσι όπως θα γίνει, το οποίο θα είναι και πολύ πιο μεγάλο. Θα είναι στην πατρίδα του κυρίου Περιφερειάρχη και στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι για πρώτη φορά και σε τρία σημεία στην πόλη, εδώ στο Κουκούλι και στην πλατεία Γεωργίου. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, οι οποίες πέρα από τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν και επισκέψεις φοιτητών στην βιομηχανική περιοχή στην Πάτρα, γιατί το Πανεπιστήμιο πρέπει να διασυνδέεται με τις δυνάμεις της αγοράς, καθώς και στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ενώ και αυτή τη χρονιά θα είναι διαθέσιμο το διόρροφο λεωφορείο για την ξενάγηση στην πόλη. Δεν θα κάνει καμία φυσοκόλληση, δεν θα μολύνει καθόλου την πόλη. Είναι μία πρόταση που αποφάσισε η Επιτροπή μας, όλα θα γίνουν ηλεκτρονικά. Να σας πω ότι θα ξεκινήσουμε από το Αγρίνιο, να πω και στον κύριο Περιφερειάρχη, το έχω πει αλλά το ξεχνάω, ότι κατά το 1 τέταρτο είμαι τελοακαρνάνας. Θα είμαστε λοιπόν στο Αγρίνιο με το Φίβο Δελιβοριά ως συναυλία. Θα έχουμε μία συναυλία με ένα συγκρότημα στο Μεσολόγγι. Στην Πάτρα θα έχουμε Μπάμπαλι εδώ, θα έχουμε Δελιβοριά
πάλι στο Πανεπιστήμιο. Θα έχουμε το Ρένο Χαραλαμπίδη και η έκπληξη είναι το Σάββατο στην πλατεία Γεωργίου η Pixlax. Θα έχουμε επισκέψεις στην βιομηχανική περιοχή για το Πανεπιστήμιο. Πρέπει να διασυνδέεται με τις δυνάμεις της αγοράς. Και ευχαριστώ το ΣΕΒ. Με λεωφορείο οι φοιτητές θα επισκεφτούν 5-6 επιχειρήσεις για να δουν τι γίνεται στην Πάτρα. Θα υπάρχει επίσκεψη στη γέφυρα για να δουν αυτό το μεγάλο τεχνικό έργο. Θα υπάρχει το γνωστό διθέσιο λεωφορείο που θα περιηγεί τους ανθρώπους στην Πάτρα, τους φοιτητές μας. Θα υπάρχει τουλάχιστον μία παράσταση από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο και ευχαριστώ το Δήμο Πατραίων. Θα υπάρχει μία μεγάλη εκδήλωση που θα γνωρίσετε τους αποφύτους μας. Να σας πω ότι φέτος θα έχουμε κοντά μας μία πολύ σημαντική προσωπικότητα. Υπάρχει απόφοιτη του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κύριε Περιφερειακό. Θα τη φέρουμε να τη γνωρίσετε. Αχρίαστη να είναι, δεν ξέρετε καμία φορά τι μπορεί να μας βοηθήσει. Χρειαζόμενοι. Θα γνωρίσουν δηλαδή και οι φοιτητές μας τι ακριβώς θα γίνει. Θα υπάρχουν εκδηλώσεις εδώ. Θα υπάρχουν δύο μεγάλα συνέδρια. Το ένα αφορά τον εθελοντισμό και το άλλο αφορά την ιστορία των κινημάτων στο Μεσοπόλεμο ως συνέχεια της μικρασιατικής καταστροφής του 1922, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στη χώρα μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης ανέφερε ότι το φεστιβάλ εμπεδώνει αυτό το οποίο χρόνια λεγόταν στην τοπική κοινωνία και στην πανεπιστημιακή κοινότητα, το πόσο σημαντικός μοχλός ανάπτυξης μπορεί να γίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών και πρόσθεσε πως το Πανεπιστήμιο είναι κυψέλη ζωής πέρα από κυψέλη γνώσης. Σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν θα μπορούσαμε να μην συμμετέχουμε, επεσήμανε χαρακτηριστικά. Επίσης έγινε γνωστό ότι στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα επισκεφθεί την Πάτρα απόφοιτη του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία τώρα εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μέγαρο, 24 Σεπτεμβρίου. Ελένα Στίχινα, Δημήτρης Πλατανιάς. Για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, το Μέγαρο τιμά την ανυπέρβλητη ντίβα με ένα μεγάλο γκαλά όπερας. Η νέα πρωταγωνίστρια στις μεγαλύτερες λυρικές σκηνές του κόσμου, Ελένα Στίχινα, και ο διεθνούς βεληνικούς βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς ερμηνεύουν αγαπημένες άριες των Βέρντι, Πουτσίνι, Λεονκαβάλο. 24 Σεπτεμβρίου, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον αρχιμουσικό Λουκα Καριτινό. Κινούμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Συζήτηση τώρα εδώ στο στούντιο με τον κύριο Χρήστο Βουλδί. Κύριε Βουλδί, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη Νέα Δυτική Ελλάδα με επικεφαλής τον Σπύρο Σκεδαρέση. Βέβαια γνωστός, είστε γνωστός στα κοινά. Έτσι θεωρώ, να καλησπερίσω και τους τηλεθεατές σας. Είμαι γνωστός επειδή δύο φορές έχω κατέλθει στις βουλευτικές εκλογές, μία φορά το 2015 με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών με πρόεδρο τον Γιώργο τον Παπανδρέου και μία φορά το 2019 με το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, με πρόεδρο την αείμνηστη τη Φόφη τη Γεννηματά. Τώρα, γιατί αποφασίσατε να μπείτε στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών? Αποφάσισα καταρχάς να μην βγω από τη μάχη, γιατί από το 2015 που ασχολήθηκα πιο ενεργά με την πολιτική, έχω δώσει μια υπόσχεση στον κόσμο που με πίστεψε, γιατί με στήριξε κόσμος σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες για το κόμμα μας, άνθρωποι που πιστεύουν σε μένα, αποφάσισα να μην βγω από τη μάχη. Οπότε από τότε είμαι στον ενεργό πολιτικό στίβο, μέσα στο κόμμα, στο ΠΑΣΟΚ πάντα. Πάντα κάνω δημόσιες τοποθετήσεις, παρακολουθώ τα κομματικά. Ήμουνα στην διάθεση του κόμματος για το βουλευτικό ψηφοδέλτιο στις πρόσφατες εκλογές. Το κόμμα αποφάσισε να μην είμαι υποψήφιος, γιατί όπως ξέρετε παίζουν ρόλο διάφορα χαρακτηριστικά και των υποψηφίων και γεωγραφικά και χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπόψη. Εμένα αυτό δεν με πτωεί, απέναντίας είναι σεβαστό και συνεχίζω τώρα την παρουσία μου στα κοινά από το πλαίσιο της περιφέρειας, πάλι υπό τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, είπαμε, παράταξη Νέα Δυτική Ελλάδα με επικεφαλής τον Σπύρο Σκεδαρέση, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Είστε νέος σε ηλικία, είστε επιστήμονας. Κύριε Βουλδί, οι νέοι
λαμβάνουν υπόψη τους ή είναι ενημερωμένοι για τα, για τα τοπικά πράγματα, τα τοπικά πράγματα και να έχουν μια σαφή θέση και άποψη. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο νέος, αν και νεανίζω, δεν είμαι ηλικιακά τόσο νέος, απλά επειδή έχω μεγάλη επαφή με την νεολαία, η νεολαία ζει μια απογοήτευση και μια αποστροφή, όχι από τα τοπικά πράγματα, από αυτό το πράγμα που λέγεται πολιτική. Αυτό είναι μια γενική κοινωνική ευθύνη όλων μας, δηλαδή μεγάλο ποσοστό των νέων απέχει. Πάρα πολλοί δεν θέλουν να ακούσουν τη λέξη πολιτική, γιατί θεωρούν τη πολιτική ως μια πηγή μονίμων προβλημάτων και, και όχι ως μια πηγή λύσεων. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, αν σκεφτείτε ότι είχαμε την οικονομική κρίση από το 2008-2009, 10, αναλογιστείτε ότι αυτά τα παιδιά που γεννήθηκαν τότε είναι τώρα στην ηλικία των 15-16 χρονών, ζουν μόνιμα σε ένα πλαίσιο κρίσης, είτε οικονομικής, είτε πανδημικής, είτε τώρα κρίση, γιατί για μια κρίση πρόκειται της κλιματικής αλλαγής, πλημμυρών, καταστροφών. Οπότε να σας πω την αλήθεια, τους κατανοώ πλήρως για το γεγονός ότι απέχουν. Απλά εγώ θέλω να τους προτρέψω, όπως το ίδιο κάνω και για τον εαυτό μου, ότι το να απέχουν δεν δίνει λύση στα προβλήματα. Απέναντίας, τα προβλήματα παραμένουν εκεί και οι νέοι είναι αυτοί που θα κληθούν να ζήσουν τα επόμενα χρόνια σε αυτό το τόπο, σε αυτή την πόλη, σε αυτή την περιφέρεια, σε αυτό το πλανήτη και πρέπει να βγουν δυναμικά μπροστά, να πρωταγωνιστήσουν, να πούνε τις απόψεις τους, τις θέσεις τους, να μην φοβούνται την πολιτική. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, μία κουβέντα που ακούγεται γενικά είναι τι πας να ασχοληθείς με την πολιτική. Εκεί υπάρχει βρωμιά, εκεί τα πράγματα είναι μαύρα, εκεί διαφεντεύει το χρήμα, εκεί διαφεντεύουν συμφέροντα. Αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά για τους νέους, γιατί σου λέει πού να πάω να ασχοληθώ, έτσι. Άρα. Είναι πρόβλημα. Άρα πρέπει να τολμήσουν, πρέπει να τολμήσουν να μπουν μέσα στα κόμματα. Όλα τα κόμματα έχουν ανάγκη από νέους και όλα τα κόμματα έχουν ανάγκη από περισσότερη δημοκρατία. Και η κοινωνία μας έχει ανάγκη από περισσότερη δημοκρατία. Και όταν δεν σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι τα νέα μυαλά, παιδιά που σπουδάζουν, που έχουμε επενδύσει πάνω τους, αυτή η κοινωνία έχει επενδύσει στη νεολαία, στις γνώσεις τους, στις αρετές τους. Οπότε εγώ από τη μεριά μου, ό,τι μπορώ να βοηθήσω κάποιον νέον άνθρωπο και στον χώρο της εργασίας και στον χώρο της γνώσης και στον χώρο της συμβουλής ή της προτροπής, είμαι πάντα ανοιχτός και πάντα διαθέσιμος να το κάνω. Είστε από τους επιστήμονες που αποφασίσατε να παραμείνετε στην χώρα τη στιγμή που άλλοι συναδελφοί σας, άλλοι νέοι εγκατέλειψαν. Κοιτάξτε, εμένα η άμυνά μου, η τελευταία μου γραμμή προσωπικής άμυνας για να ζήσω εγώ και η οικογένειά μου, είναι οι γνώσεις μου. Είναι οι γνώσεις μου και τα skills μου, αυτά που γνωρίζω να κάνω, έτσι, οι αρετές μου. Αυτές οι γνώσεις, αν δεν εκτιμώνται στην Ελλάδα, μπορεί να εκτιμηθούν στο εξωτερικό. Οπότε με ικανοποιεί ότι τουλάχιστον θα βρω μία λύση να μην πεινάσω ή να μην προσβληθώ. Γιατί, εάν γνωρίζετε, στους ερωτώμενους νέους του brain drain που έχουν φύγει στο εξωτερικό, ο πρώτος λόγος που ορίζουν ως λόγο φυγής δεν είναι ο οικονομικός. Ο λόγος είναι η αξιοπρέπεια. Ότι δεν νιώθουν αξιοπρεπείς στο Μάλιστα. τόπο τους. Όταν δεν αναγνωρίζονται λοιπόν οι γνώσεις τους, οι ικανότητές τους. Ούτε στην πολιτική, να σας πω την αλήθεια. Εδώ βλέπετε περίφημα μυαλά και στο πολιτικό στίβο και να είναι υπό κάποιων ανθρώπων που δεν θέλω να τους προσβάλλω, αλλά δεν έχουν τις γνώσεις να είναι στο ανώτερο επίπεδο, Μάλιστα. ούτε το βιογραφικό, ούτε τα στοιχεία εκείνα που τους κάνουν να έχουν μια αντίληψη ευρύτερη των πραγμάτων των καιρών, έτσι. Και παρόλα αυτά οι νέοι είναι και στην πολιτική παραγωνισμένη και στην κοινωνία παραγωνισμένη. Και αυτό το πληρώνει η χώρα, έτσι. Μία από τις θέσεις σας είναι ότι πρέπει να γίνει ένας καταμερισμός εξουσιών σε ό,τι έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να δίνονται πιο εύκολα λύσεις και να τρέχουν
τα θέματα. Κοιτάξτε, αυτό είναι πάγια θέση μου και για σας και για μένα τον ίδιο. Όταν και σε μια οικογένεια, σε ένα χώρο εργασίας, θέλεις όλα να περνάνε από εσένα, γιατί είσαι παράδειγμα ο διευθυντής, αυτό το πράγμα δεν δημιουργεί ένα ευέλικτο μοντέλο που μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Ευέλικτο μοντέλο είναι όταν όλα τα μέλη της ομάδας μπορούν να ανταπεξέλθουν σε κάποιες υποχρεώσεις που έχουν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε στη χώρα αυτή, δεν ξέρω γιατί το ευαγγελίζεται τόσο πολύ ακόμα η κυβέρνηση, ενώ θα έπρεπε να πει σταματώ αυτό το παραμύθι πραγματικά. Έχουμε το περίφημο επιτελικό κράτος. Μα είναι δυνατόν για κάθε απόφαση να παίρνουμε τηλέφωνο το γραφείο του Πρωθυπουργού και κατά τη στοιχεία στη περιφέρεια, για κάθε απόφαση να παίρνουμε τηλέφωνο το γραφείο του Περιφερειάρχη και ο Πρωθυπουργός και η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να μοιράσει αρμοδιότητες στις περιφέρειες και η περιφέρεια πρέπει να μοιράσει αρμοδιότητες στα στελέχη, να ξέρεις ποιος είναι υπεύθυνος για το κάθε τι. Εσείς πείτε μου εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εσείς στην Αχαΐα, ποιος είναι υπεύθυνος για την πολιτική προστασία. Γνωρίζετε. Λοιπόν, δεν γνωρίζετε γιατί... Ναι, ποιος πολιτικής προστασίας. Ναι, ποιος είναι υπεύθυνος. Υπεύθυνος είναι ο κύριος Γιφτάκης. Α, τώρα είναι ο κύριος Γιφτάκης, ωραία. Δηλαδή, ο κύριος Γιφτάκης, εγώ ας πούμε σε φωτιές που παρέστην στο Διακοφτό, είχε πιάσει φωτιά το χωριό της μητέρας μου. Δεν είδα τον κύριο Γιφτάκη, είδα ένα άλλο επιτελείο πλην του κυρίου Γιφτάκη ή του χ κυρίου Γιφτάκη. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε κάθε τόπο, επειδή γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν μπορεί να έρθει ο Περιφερειάρχης και να σου δώσει λύση. Ακόμα πιο ευέλικτο θα έπρεπε να είναι το μοντέλο με αρμοδιότητες στους δήμους και στους κατατόπους κοινοτάρχες, στους κατατόπους γνώστες, σε εθελοντικές ομάδες που έχουν άποψη του περιβάλλοντος, που γνωρίζουν πού είναι το κάθε τι, γιατί δυστυχώς, όπως βλέπετε, πέρα από την πρόληψη που υστερούμε στις φυσικές καταστροφές, έχουμε και πρόβλημα και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση. Πράγμα που έχει να κάνει με αυτή την ανορθόδοξη λογική του μη επιμερισμού των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων. Ποια είναι τα μηνύματα, και για να κλείσουμε με αυτό την συζήτησή μας, κύριε Βουλδί, ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε για την παράταξή σας? Τα μηνύματα για την παράταξη που παίρνω είναι ότι την έχει ανάγκη ο τόπος. Τα μηνύματα που παίρνω είναι και πολιτικά, είναι και τοπικά. Πολιτικά, ζούμε σε μια περιφέρεια που κατεξοχήν ήταν μια πράσινη περιφέρεια, για να τη χρωματίσω. Στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση έγινε μπλε. Αυτή η περιφέρεια είναι η περιφέρεια που θα μπορούσε να ξαναγίνει η πράσινη, να πάρει το χρώμα το παραδοσιακό της, το χρώμα που έφερε την πρόοδο, το χρώμα που έφερε την ευημερία και στην περιφέρεια και στη χώρα. Αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα που θέλω να περάσω και που μας το ζητά διακαώς ο κόσμος, βγείτε μπροστά, γιατί μπορεί από τη Δυτική Ελλάδα να ξεκινήσει μια καινούργια κατάσταση αλλαγής νοοτροπίας. Σε τοπικό επίπεδο είναι πάρα πολλοί που έχουν παράπονο από την παρούσα περιφερειακή αρχή, ότι είναι μια περιφερειακή αρχή με κλειστές πόρτες, με απευθείας αναθέσεις, η οποία είναι κλειστή για τους πολίτες και όλα περνούν από ένα συγκεκριμένο κέντρο λήψης αποφάσεων, το οποίο αυτό αποφασίζει για τα έργα, για τις αναθέσεις, και δεν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που ο πολίτης να νιώθει αξιοπρεπής, ότι θα πάει αξιοπρεπώς ως πολίτης και όχι ως κομματικός, είτε παράγοντας, είτε ως κομματικός φίλος για να κάνει τη δουλειά του. Αυτά είναι τα μηνύματα που θέλω να περάσω. Πρωτίστως δηλαδή θέλω να περάσω ένα μήνυμα αξιοπρέπειας και ένα μήνυμα αλλαγής. Και επίσης και ελπίδας στις δυνατότητες των πολιτών, των νέων ανθρώπων, να βγουν οι νέοι μπροστά με τις γνώσεις τους. Να μην αφήνουν να τους κυβερνούν άλλοι. Εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, κύριε Βουλδί, και στην παραταξή σας και σε εσάς. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους μας για το καλό του τόπου. Να ευχαριστώ καλά. Πολύ. Καλό και βράδυ. Εσείς. Απόλυτα ικανοποιημένοι τώρα, για να συνεχίσουμε, δηλώνουν και οι δύο διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας για την φετινή έναρξη των σχολείων όσον αφορά στην κάλυψη των θέσεων των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, υπάρχουν κενά στην ειδική αγωγή, τα οποία θα καλυφθούν προς το τέλος του μήνα. Στις θέσεις τους βρίσκονται δάσκαλοι και καθηγητές και στα απομακρυσμένα σχολεία στα ορεινά του νομού.
Στο φουλ από σήμερα και όλα οι μηχανές στα σχολικά συγκροτήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας, αφού μερικές ώρες μετά το πρώτο χτύπημα του σχολικού κουδουνιού, οι μαθητές ξεκίνησαν ήδη τα μαθήματα, ώστε να μην χαθεί καμία εκπαιδευτική ώρα. Μάλιστα, από τη διεύθυνση μιλούν για την έναρξη μιας χρονιάς με τις καλύτερες προδιαγραφές σε επίπεδο συντονισμού και ετοιμότητας, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σχολεία του νομού, με την τοποθέτηση των καθηγητών στις θέσεις τους. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, διότι έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό πληρότητα οι σχολικές μας μονάδες. Επίσης, οφείλω να πω ότι είναι καλυμμένα όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα από εκπαιδευτικό προσωπικό και επίσης οι ακριτικές μας περιοχές. Έτσι. Μιλάμε τώρα για Κυτορία, Δάφνη, Σοφίδα, Καλάβρητα, έτσι, αυτές οι ορεινές περιοχές που είναι δύσκολο να στείλουμε. Τα μόνα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί είναι στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη, τα οποία όμως θα καλυφθούν μέχρι τέλος του μήνα με τη δεύτερη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών. Ελάχιστα είναι τα κενά, ελαχιστότατα δηλαδή, σε όλες τις ειδικότητες. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο ουσιαστικά θα λύσει και στην επόμενη φάση, στη δεύτερη φάση προσλήψης των αναπληρωτών. Υπάρχουν κάποια κενά στην ειδική αγωγή, τα οποία και αυτά ουσιαστικά θα καλυφθούν στο άμεσο μέλλον. Στην πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπάρχει ετοιμότητα με σκοπό κάθε δυσκολία που θα εμφανίζεται να αντιμετωπίζεται αμέσως, προκειμένου οι μαθητές να συνεχίσουν απρόσκοπτα και με τις ίδιες δυνατότητες στην εκπαίδευσή τους. Άρα ξεκινάμε με πάρα πολύ καλές συνθήκες, γιατί πολύ νωρίς φέτος έχουν γίνει όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές, δηλαδή και οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών είχαν ολοκληρωθεί τέλος Αυγούστου. Και ήδη έχουν τοποθετηθεί οι αναπληρωτές, κάποιες διαθέσεις ήδη προχωρούν. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, σε επικοινωνία που είχαμε με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Νίκο Κλάδη, μας δήλωσε ότι η φετινή χρονιά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά της Αχαΐας ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς, μιας και εγκαίρως σε ολόκληρο το νομό είχαν ανακοινωθεί οι προσλήψεις εκπαιδευτικών και αναπληρωτών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.